Λοιπόν, παιδιά, το διεκδικητικό πλαίσιο των κινητοποιήσεων. Κατόπιν αποφάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου και του Δημοτικού Συμβουλίου των Ισχυρών Κοινότητων από την μεταναστευτική κρίση, η Βόρειο Αιγαίο Πελαγίκη καταδικάζουν την απόφαση της πράξης του νομοθετικού περιεχομένου για επιτάξεις του περιεχόμενου πανεπιστημίου. Για να αρκεί να την κυβέρνηση να κανέσει την πράξη του νομοθετικού περιεχομένου, να κόβουν κάθε είδου φάνελο, ειδικά στη λέγη, πρέπει να σταλεί οριστικά η απόφαση για επιτάξεις. Προσφέρουν στα πρώτα δικαστήρια για την ανάκληση της απόφασης του κυβέρνου. Ζητάνε ενημέρωση των κομμάτων και των πλέον της Δημοκρατίας για το ζήτημα της μεταναστευτικής κρίσης και ενημέρωση των αρμοδίων ευρωπαϊκών οργάνων. Στηρίζουν τις αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων, Δυτικής Θέσμου, Χίου και ΣΑΜΟ. Επιπλέον διεκδικούν άμεση αποσυμφόρηση των νησιών του Βορείου Αιγαίου και μεταφορά των προσφύγων μεταναστών σε χώρους με ανθρώπινες συνθήκες διαβιώσεως. Καμία νέα δομή στα νησιά μας και κλείσιμο όλων των υπαρχουσών δομών. Έλεγχο όλων των ΜΚΟ. Αποτελεσματική φύλαξη των θαλασσίων συνόρων και τέλος μέτρα στήριξης των νησιών που μένουν αποκατασταθεί να αναταχθεί ζημιά που επέσει σαν 5 χρόνια. Κυρίες και κύριοι, δεν κάνουμε πίσω, να το ξέρετε. Πίσω δεν κάνουμε. Θα το διεκδικήσουμε. Μπορεί να χάσουμε, αλλά πίσω είναι αρχιμένος. Ο Δήμαρχος της Σίου. Παιδιά, δεν γίνεται.